Ωραία. Και πάμε σε έναν ακόμα συνεργάτη του site στο Plekto.gr, τον Αντώνη Δαρζέντα, ο οποίος είναι ο ειδικός στα του Πειραιός. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε φέτος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, και εδώ θα σου ξεκινήσω με ύμνο, αλλά άσε να το πάμε πρώτα έτσι να μην πάει κολλητά. Ναι, ναι, ναι. Πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, ιστορική ομάδα πρωταθλήτρια, έτσι. Βέβαια. Βέβαια, η προοδευτική, η οποία ουσιαστικά είχε καθαρίσει το θέμα της ανόδου από την αρχή. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τη στιγμή που διακόπηκε το πρωτάθλημα είχε 10 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη, την Αμφιάλη. Ναι. Οπότε τώρα εδώ ανεβαίνει προοδευτική, Αμφιάλη. Ποιοι ανεβαίνουνε? Ανεβαίνει η προοδευτική από τον πρώτο όμιλο και ανεβαίνει και ο ΕΑΣ Αλαμίνος από τον δεύτερο. Τελευταία στιγμή, μια εβδομάδα ακριβώς πριν, με την απόφαση της ΕΠΟ να ανέβει και μια τρίτη ομάδα από τις τρεις ιδρύτριες ενώσεις Αθήνα, Πειραιά, Μακεδονία, ανέβηκε ο ΑΟ Καραβάς σαν δεύτερος, σαν καλύτερος δεύτερος. Α, δεν έγινε μπαράζ και λοιπά μεταξύ Καραβά και Αμφιάλης. Ανέβηκε... Δεν έγινε μπαράζ, δεν θα μπορούσε να γίνει μπαράζ. Ήταν αφού είχαν διακοπεί οι αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ωραίο είναι, Νίκο, ότι στις αρχές Ιουνίου όλοι περίμεναν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι άλλο, να αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Έγιναν κληρώσεις. Πέρα από την κλήρωση του κυπέλου, που το Κερατσίνι πήρε με κλήρωση το κύπελο από τον Αμπελακιακό, έγιναν κλήρωση για την ανάδειξη υπερπροταθλητή και τριταθλητή. Στην περίπτωση που μια από τις δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν δεν θα μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή, θα την έπαιρνε τη θέση ο τριταθλητής. Υπερπροταθλητής, λοιπόν, κατόπιν κληρώσεως, βγήκε ο ΕΑΣ Αλαμίνος και τριταθλητής, τριταθλήτρια η ομάδα της Αμφιάλης. Όμως αυτά ανατράπηκαν. Είδες, μετά, κατόπιν ενημέρωσης από την νομική υπηρεσία της ΕΠΟ και από τη στιγμή που δεν διεξήχθησαν οι αγώνες, βάσει της προκήρυξης, οι συγκεκριμένες ομάδες έπρεπε να αναδειχθούν βάσει του άρθρου 20 του ΚΑΠ Εραστεχνικών Σωματείων. Ως εκ τούτου, δηλαδή, υπερπροταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται η προοδευτική. Ναι. Που βγήκε πρωταθλήτρια πρώτο όμιλο με 56 βαθμούς και δεύτερος ο ΕΑΣ. Ο οποίος είχε 54 στον όμιλό του. Ακριβώς. Ναι. Τριταθλήτρια λοιπόν ομάδα ανακηρύσσεται ο ΑΟ Καραβάς με 52 βαθμούς. Είχε 2 βαθμούς διαφορά από τον ΕΑΤΑ. Εκεί υπήρχε και ένα πρόβλημα και μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί ο Καραβάς θεωρήσε τον εαυτό του αδικημένο. Και ήταν αδικημένος γιατί περίμενε τον ΕΑΤΑ αυτό το παιχνίδι να έπαιζε μετά από 2 αγωνιστικές. Ναι, κάτι που δεν οπότε έγινε. Θα κρινόταν τελικά και ο τίτλος εκεί. Θα κρινόταν ο τίτλος εκεί. Ακριβώς. Σε αντίθεση τελικά, με το προοδευτική Αμφιάλη που η διαφορά ήταν 10 βαθμοί. Κανένα πρόβλημα εκεί δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Τελικά επικράτησε η λογική, το σωστό θα λέγαμε, η δικαιοσύνη και τελικά ανέρχεται ο Καραβάς, κάτι που δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι, γιατί είχαν αρχίσει οι άνθρωποι της ομάδας να κάνουν τον προγραμματισμό τους για να αγωνιστούν στο νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Είχαν κλείσει κουτί, και οπότε τώρα πάνε γάμα εθνική, έτσι. Γάμα εθνική. Για να δούμε. Που σημαίνει ότι αλλάζει όλος ο προγραμματισμός τους. Πρέπει να ενισχυθούν με παίκτες, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το τοπικό. Άλλο το μπάτζετ κλπ. Κλπ. Πέφτουν οι Δόξα Πειραιά από ό,τι βλέπω στον πρώτο όμιλο. Έτσι. Κι όμως δεν πέφτει κανείς. Αυτή είναι η ιδιομορφία φετινή, επειδή επαναλάβω το μίλητο, είπατε και με τον Χρήστο, ήταν μια περίεργη χρονιά η φετινή, έφερε τα πάνω κάτω, ειδικά στον Πειραιά, έφερε τα πάνω κάτω και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά μπροστά στην κατάσταση που δημιουργήθηκε αποφάσισε να μην δυσαρεστήσει ή τουλάχιστον να μην δυσαρεστήσει πολλές ομάδες που θα διεκδικούσαν την άνοδο ή την παραμονή τους στην κατηγορία. Έτσι λοιπόν, από την Α κατηγορία δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα. Ακόμα και η τελευταία των δύο ομίλων, στον πρώτο όμιλο ήταν η Δόξα Πειραιά, η οποία είχε μόλις ένα βαθμό, δεν είχε κάνει ούτε νίκη φυσικά. Ναι. Και από τον άλλο όμιλο ήταν ο ΑΟ Καστέλας, που επίσης δεν είχε κάνει βαθμό. Δύο βαθμούς, ναι. Δεν είχε 2 βαθμούς μόλις. Οπότε βαθμολογικά αυτές οι ομάδες δεν έφταναν να ξεπεράσουν τη ζώνη του υποβιβασμού. Λογικά, όχι, αν ίσχυε αυτό που ίσχυσε στην ΕΠΣΑ, θα έπρεπε να είχαν πέσει, αλλά είχε τελείως διαφορετική απόφαση. Μα όλοι το θεωρούσαν και οι ίδιες οι ομάδες το θεωρούσαν τελειωμένο. Ναι. Ότι υποβιβάζονται. Ήρθε όμως αυτή η απόφαση της Ένωσης και κρατάει αυτές τις ομάδες όλες. Δεν έγιναν φυσικά και αγώνες για τα play out, γιατί υπήρχαν και τρεις ομάδες επιπλέον από πάνω, οι οποίες μία από τις τρεις θα επιβιβαζόταν στην κατηγορία. Τελικά δεν υποβιβάστηκε καμία ομάδα. Λοιπόν, Αντώνη, όμως πάρε μια ανάσα, γιατί πρέπει να πάμε στο καθιερωμένο και μισό λεπτό διάλειμμα. Βεβαίως. Και επανερχόμαστε. Ναι, βέβαια.
Ερασπορ 101,8. Εσύ, τι Garmin ψάχνεις? Του νερού, του βουνού, του αθλητή, του κυνηγού. Ό,τι Garmin θες να πάρεις, τα έχει όλα ο Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, εδώ επικοινωνούμε. Τηλέφωνο 2310-620-035 και meimaris.com. Ακούτε Ερασπορ. Για σήμα σου έχεις προτεύτικη μου στολίδι του κορυδαλού, σε έχω μες στη ψυχή μου. Προτεύτικη, προτεύτικη στολίδι του κορυδαλού μας. Προοδευτική, προοδευτική για μάρη του λαού μας. Σε τρέμουν οι αντιπαλοί και φόβο τους γεμίζεις. Σε κάθε αγώνα τους νικάς, φαρμάκι τους ποτίζεις. Προοδευτική, προοδευτική στολίδι του κορυδαλού μας. Προοδευτική, προοδευτική καμάρι του λαού μας. Σαν δεύτερη θρησκεία τους πολλοί σε προσκυνούνε. Κορύδαλος και κοκκινιά το όνομα σημούνε. Προοδευτική, προοδευτική στολίδι του κορυδαλού μας. Προοδευτική, προοδευτική καμάρι του λαού μας. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον καλό συνάδελφο Αντώνη Δαρζέντα από το site στο Plekto.gr και συζητάμε τα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του Πειραιά. Είπαμε για την πρώτη κατηγορία, τις ομάδες που ανεβαίνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε, Αντώνη, στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο. Να μου επιτρέψεις, Νίκο, πριν προχωρήσουμε στη β' κατηγορία. Τώρα, μια και ακούσαμε τον ύμνο της ιστορικής προοδευτικής, μια από τις ιστορικότερες ομάδες, η οποία είναι και από τις ομάδες που έχουν δικό τους κόσμο. Δεν είναι ένα της οπαδί του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είναι καθαρό, είναι προοδευτικάνη αυτή η φιλαθλή. Προοδευτικάνη, δεν το βλέπεις πολύ συχνά σε τέτοιες ομάδες, σε αυτές τις κατηγορίες. Η προοδευτική έχει μια ιστορία, τεράστια ιστορία πίσω της. Και να πω, να συνοψίσουμε και να πούμε ότι στους 20 αγώνες που έδωσε στο πρωτάθλημα, μέχρι να διακοπεί αυτό, σημείωσε 18 νίκες και 2 ισοπαλίες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια ήταν η πορεία της. 64 γκολ υπέρ, 8 κατά βλέπω εδώ, έτσι. Ναι, ακριβώς. Υπεροχή της. Ακριβώς. Ωραία. Η πορεία της ήταν σαρωτική. Αλλά και στη β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, πάλι η ομάδα του Κορυδαλού πρότευσε, έτσι. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, να πούμε, είναι ο Άο Κορυδαλός, ο οποίος ανέρχεται. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από κάτω, οι οποίες θα δίνανε αγώνες για τα play-off, όπως είναι ο Περαμαϊκός, ο Πανδιτζηφιακός, η Φύλαθλη και ο Οδυσσέας. Από αυτές τις ομάδες, μία ακόμα ομάδα, γιατί ο Κορυδαλός είχε καλύτερη διαφορά από τον Περαμαϊκό. Είχαν 48 βαθμούς και οι δύο, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Στα μεταξύ τους παιχνίδια ήταν καλύτερος ο Κορυδαλός. Και από αυτές τις τέσσερις ομάδες που προαναφέραμε, άλλη μία
θα ανέβαινε στην Α κατηγορία. Τελικά η Ένωση αποφάσισε να ανέβουν οι τέσσερις. Περαμαϊκός, Πανδιδιφυριακός, Φύλαυλοι και έμεινε μόνο εκτός ο Θησέας, ναι, ο οποίος θα έπαιρνε και αυτός μέρος στα πλέι-οφ. Και δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα. Ωραία. Ουραγός από... Ολυμπιακός Περάματος, αλλά μένει στην κατηγορία. Παραμένει στην κατηγορία, ναι, όλες οι ομάδες παραμένουν. Και από τον, από τον δεύτερο όμιλο, εδώ ήταν ο Φαλήρικος πρώτος, αν έρχεται φυσικά. Α, ιστορική και ομάδα του Γιάννη Παπαϊωάννου, εκεί δεν έπαιζε τερματοφύλακας ο Μπαρμπαγιάννης, Παπαϊωάννου, στο Φαλήρικο. Ακριβώς. Ναι, ήτανε... ναι, τώρα μιλάμε πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια. Είμαι παλιά κασέλα εγώ. Μπράβο, πάντως να θυμάσαι. Είναι... Ο ύφεστος λοιπόν, η Νέη Δραπετσόνας και η Αναγέννηση Μοσχάτου. Αυτές οι ομάδες ανέρχονται, δηλαδή ο Φαλήρικος ήταν, ανέβαινε και άλλη μία από τα play-off. Τελικά ανέρχονται όλοι, δεν ανέρχεται το πέμπτος, η Ένωση Καμηνίων. Και μάλιστα, παράλληλα δεν υποβάζεται καμία. Ή μάλλον υποβιβάζεται η τελευταία ομάδα, η Σπίθα, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου το πρωτάθλημα, Νίκο. Ναι, ναι. Δήλωσε αδυναμία και αποχώρησε. Ναι. Και όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα κατέβει στο πρωτάθλημα της, το επόμενο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, με, στο παιδικό μόνο. Δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, θα κατέβει στο μάλλον, παιδικό. Ναι, δεν θα ισχύει εδώ, και λοιπόν, ο υποβασμός. Ναι, πριν προχωρήσουμε θα σου πω ότι γίνεται μια εντός εισαγωγικών υπερφόρτωση στην Α κατηγορία από τη στιγμή που ανεβαίνουν τόσες ομάδες και δεν υποβιβάζεται καμία. Από εκεί που ήταν 28 ομάδες, ανέρχονται 34. Δηλαδή 33 είναι και είναι και η μία ομάδα που υποβιβάζεται ο Ερμής από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Λοιπόν, 34 ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολλές αγωνιστικές μέχρι το τέλος. Ενδιαφέρον βέβαια στο τέλος της χρονιάς για να επανέλθει το πρωτάθλημα στην κανονικότητά του, στα ίσια για τη μεθεπόμενη περίοδο, θα επιβαστούν περισσότερες ομάδες για να γίνουν πάλι 28. Να έρθουμε ίσα βάρκα ίσα πανιά. Ωραία. Πάμε στην τρίτη κατηγορία που στον ένας ομίλος, έτσι. Εδώ είναι ένας ομίλος στη γάμα κατηγορία. Πρωταθλήτρια, μια ιστορική ομάδα που ιδρύθηκε το 1965 και έχει έμβλημα, το ίδιο έμβλημα με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι η ομάδα της οδηγήτριας από την περιοχή Ταμανιάτικα στην Αγία Σοφία του Πειραιά. Μια ιστορική ομάδα η οποία, σε πληροφορώ, ξεκίνησε με μείον 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα από την περσινή περίοδο και παρόλα αυτά κατάφερε να τερματίσει πρώτη. Έχοντας 17 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόνο μία ήττα. 45-14 τα γκολ βλέπω και εγώ. 45-14. Και... από εκεί και πέρα, Νίκο, υπήρχαν άλλες 4 ομάδες οι οποίες θα διεκδικούσαν μία θέση. Είναι η ΑΕ Σαλαμίνος, ο Ποσειδώνας Χατζηκυριακίου, η Σαλαμινομάχη και ο Πήγας του Αγίου Διονυσίου με το Φίνικα Αγία Σοφία, επειδή ισοβαθμούσαν. Ναι, με 35 βαθμούς. Τελικά επικράτησε η άποψη και η λογική, θα έλεγα καλύτερα, να ανέβουν οι δύο ομάδες της Σαλαμίνας. Η ΑΕ Σαλαμίνας, η Σαλαμινομάχη και ο Ποσειδώνας Χατζηκυριακίου, ενώ ο Πήγασος με τον Φίνικα Αγίας Σοφίας που ισοβαθμούσαν, συνεχίζουν στη γάμα κατηγορία. Και αυτό επειδή με αυτές τις αλλαγές που έγιναν, τις αναδιαρθρώσεις, ουσιαστικά παραμένουν μόνο 9-10 ομάδες στην γάμα κατηγορία. Ναι, θα είναι κουτσουρωμένοι. Και μάλιστα οι υπεύθυνοι σκέφτονται να διοργανώσουν πρωτάθλημα τριών γύρων. Για να συμπληρώσουν αγώνες, ναι. Άμα να είναι... συμπληρώσουν αγώνες για να μην έχουμε πολλά κενά. Δηλαδή να γίνει ο ένας αγώνας στην έδρα του ενός, ο δεύτερος γύρος στην έδρα του άλλου και ο τρίτος σε ουδέτερη έδρα. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ, Νίκο, να είσαι καλά και να συνεχίσεις αυτό το όμορφο που κάνεις. Να είσαι το καλά. Κόσμο. Αντώνης Δαρζέντας, στο πλεκτό.gr για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά.